Καλό μεσημέρι. Πάμε να συνομιλήσουμε για την οικονομία, κυρίες και κύριοι. Μαζί μας ο κύριος Μιχάλης Αντωνίου, Γενικός Διευθυντής της ΟΕΒ, και ο κύριος Μάριος Τσακής, Γενικός Γραμματέας του ΚΕΒΕ. Καλό μεσημέρι, κύριε Αντωνίου και κύριε Τσακή. Καλό μεσημέρι, κύριε Φενικαρίδη. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχετε πληροφόρηση για το αν είναι έτοιμα τα νέα μέτρα που αναμένουμε όλοι από πλευράς κυβέρνησης για στήριξη και των επιχειρήσεων και των εργαζομένων μέχρι τον Οκτώβριο. Κύριε Αντωνίου. Πιστεύουμε ότι γίνεται μια επεξεργασία από τους δύο συναρμόδιους υπουργούς, την Υπουργό Εργασίας και τον Υπουργό Οικονομικών. Πρέπει να πω ότι οι δυο τους αποτελούν έναν πολύ καλό δίδυμο που συμπληρώνει ο ένας τον άλλον και έχουν ολοκληρωμένη εικόνα και αντίληψη και των αναγκών αλλά και των δυνατοτήτων. Πρέπει να πω ότι από πλευράς Ομοσπονδίας Εργοδοτών νιώθουμε ασφαλείς ότι θα ληφθούν οι καταλληλότερες αποφάσεις που θα υπηρετούν την διπλή ανάγκη, κύριε Φινικαρίδη, από τη μια να παρασχεθεί η μέγιστη δυνατή στήριξη στις επιχειρήσεις που πραγματικά το χρειάζονται, ναι, και κατά τρόπο στοχευμένο, έτσι ώστε το κάθε ευρώ του φορολογούμενου να έχει πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα και να αναλωθεί εκεί που πραγματικά αξίζει, και από την άλλη να διαφυλάξουμε στο μέγιστο βαθμό τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών, mm-hmm, στοιχείων το οποίο δεν πρέπει να ξεχνούμε. Θεωρούμε ότι η κυβέρνηση έχει αποδείξει επανειλημμένα ότι έχει διάθεση να κάνει whatever it takes, όπως λένε οι Αγγλοσάξονες, προκειμένου να βγούμε διατηρώντας αλόβητον τον παραγωγικό ιστό, δηλαδή χωρίς να δημιουργήσουμε μαζική ανεργία από αυτήν την περιπέτεια στην οποία έχουμε μπει, ναι, αλλά να βγούμε το συντομότερο δυνατό, διότι η κατάσταση πραγμάτων αντιλαμβάνονται ο κάθε παρατηρητής ή συμμέτοχος ότι είναι μια στρέβλωση της φυσιολογικής κατάστασης μιας υγιούς και ελεύθερης οικονομίας. Ναι. Και δεν μπορεί να, συνεχίζεται επάπειρον, έτσι, θα κάποια δεν στιγμή. Δεν μπορεί να συνεχιστεί, ναι, επάπειρον. Μάλιστα. Οι πρώτοι που ενοχλούνται από τα δεδομένα όπως είναι σήμερα, ναι, είναι οι ίδιες οι επιχειρήσεις, οι επιχειρηματίες μας, mm-hmm, οι οποίοι έχουμε μια μακρά παράδοση ελεύθερης ανταγωνιστικής συμμετοχής με τους κινδύνους, τις ζημιές, τις απώλειες, αλλά και τις επιτυχίες με τις οποίες επιμεριζόμαστε όλοι ένα βιωτικό επίπεδο για το οποίο δικαιούμαστε να είμαστε περήφανοι, ναι, με τις διαφωνίες μας κατά καιρούς, οι κοινωνικές δυνάμεις, οι παραγωγικές δυνάμεις, αλλά παρόλα αυτά είχαμε πετύχει μέχρι και τον Μάρτι φέτος να έχουμε μια σταθερά ανωδική πορεία, η οποία ήταν πολύ κοντά στο να εμπουλώσει τις πληγές της προηγούμενης μεγάλης κρίσης. Δεν καταφέραμε να κλείσουμε για να δημιουργήσουμε ακόμα μεγαλύτερα μαξιλαράκια για να μπορέσουμε ακόμα καλύτερα να περάσουμε αυτήν την κρίση. Ναι. Ωστόσο, επαναλαμβάνω το πρώτο μου σχόλιο στο ερώτημα σας, ναι, ότι πιστεύω ότι γίνεται μια τελική επεξεργασία χωρίς να έχουμε εικόνα των δεδομένων, ναι, και θεωρώ ότι υπάρχει απόλυτα ολοκληρωμένη αντίληψη και των δύο πτυχών, και της κοινωνικής και της οικονομικής, οπότε θα περιμένουμε να ληφθούν οι οριστικές αποφάσεις, ναι, για να ενημερωθούμε, να βοηθήσουμε τις επιχειρήσεις μας να τα εφαρμόσουν, mm-hmm, για να μπούμε στην επόμενη μέρα, κύριε Φινικαρίδη. Ναι, να έρθω και σε εσάς, κύριε Τσακή. Βεβαίως το ζητούμενο είναι η στόχευση, επειδή αναφέρθηκε σε στοχευμένα μέτρα ο κύριος Αντωνίου. Άρα πρέπει να είναι καλή αυτή η στόχευση και δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει αφήνοντας όλους ικανοποιημένους και τα κοινωνικά και τα οικονομικά δεδομένα στα οποία αναφέρθηκε ο κύριος Αντωνίου. Εσείς τι είναι αυτό που πιστεύετε ότι συζητείτε, δηλαδή ποια θα είναι η δομή των νέων μέτρων? Εντάξει, κανένας δεν μπορεί να ξέρει την, mm-hmm, κατάληξη και καλά κάνουμε να περιμένουμε, οφείλουμε να περιμένουμε να ακούσουμε τις επίσημες ανακοινώσεις πλέον της κυβέρνησης, ναι, για να δούμε τι θα περιλαμβάνει το πακέτο. Ναι. Είχε γίνει μια συνάντηση και μαζί σας και με τους κοινωνικούς εταίρους γενικότερα πριν μια εβδομάδα, έτσι, ξανακάνατε άλλη συνάντηση? Όχι, ήταν η τελευταία μας συνάντηση, ήταν την περασμένη Πέμπτη το απόγευμα με, μάλιστα, την Υπουργό Εργασίας, όπου συζητήσαμε, ναι, τα διάφορα θέματα. Η κυβέρνηση ξεκίνησε
μία διαδικασία διαβουλεύσεων με τους κοινωνικούς εταίρους, τους βασικούς παίκτες σε αυτή την ιστορία. Άκουσε τις απόψεις μας. Σίγουρα τις τελικές αποφάσεις και τον τελευταίο λόγο τον έχει η κυβέρνηση, η οποία και θα ανακοινώσει τα μέτρα. Ναι. Θα πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει κύριε μια ισορροπία. Κύριε Σακή, σας ζητώ συγγνώμη. Κύριε Αντωνίου, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Δεν ξέρω αν με ακούτε εμένα. Ναι. Ευχαριστώ. Ναι, προσπαθούμε να το διορθώσουμε. Ναι, κύριε Τσακή. Απλώς δεν ακούω τον Μάριον τι λέει. Ναι, ναι. Ναι. Πολύ αχνά σας ακούω. Ναι, κύριε Τσακή. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι τα οικονομικά του κράτους έχουν κάποιες αντοχές και μπορούν να φτάσουν μέχρι ενός σημείου. Ναι. Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι πρώτοι τρεις μήνες ήταν μια εξαιρετική στήριξη από πλευράς του κράτους προς τους επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Ναι. Νομίζω αυτό έχει καταγραφεί και γίνει παραδεκτό από όλους. Μπαίνουμε στη δεύτερη φάση που αντιλαμβάνεστε ότι αρχίζει να επαναδραστηριοποιείται κάπως η οικονομία. Σίγουρα οι επιχειρήσεις δεν έχουν πάρει το 100% της δυναμικής τους, διότι και η αγορά είναι υποτονική. Όμως όλοι καταλαβαίνουμε ότι ούτε το κράτος έχει τις αντοχές, ούτε και είναι και σωστό να αναμένουμε ότι θα μπορεί να συνεχίσει να στηρίζει για τους επόμενους μήνες με την ίδια ένταση. Άρα ναι. Θα πάμε όντως... Συγγνώμη. Ναι. Άρα θα πρέπει να πάμε κάπως σε μια λογική στοχευμένης στήριξης κάποιων κλάδων και την ίδια στιγμή όμως θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε εκείνους τους κλάδους που είναι κάτω από στήριξη τηρούμε την ίδια συμπεριφορά και στάση. Ναι. Νομίζω η κυβέρνηση, η Υπουργός Εργασίας και ο Υπουργός Οικονομικών άκουσαν με προσοχή τις απόψεις μας. Είμαστε βέβαιοι ότι θα υιοθετηθούν κάποιες και από τις δικές μας απόψεις. Θα περιμένουμε λοιπόν να ακούσουμε το τελικό πακέτο όπως είναι και να δούμε πώς προχωρούμε παρακάτω. Ναι. Δεν ξέρω, κύριε Αντωνίου, έχει διορθωθεί το πρόβλημα. Ακούτε τώρα τον κύριο Τσακή. Μάλιστα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Τρικαρίδη. Λοιπόν. Άκουσα μεγάλο μέρος της τοποθέτησης του φίλου του Μάριου. Τώρα, και σας ακούω σας πολύ καθαρά. Οι δικές σας οι απόψεις ποιες είναι? Της ΟΕΒ και του ΚΕΒΕ, τι ήταν αυτό που προτείνατε? Πώς πρέπει να είναι η στήριξη? Θα είναι κατά τομέα, θα είναι γεωγραφική ή θα είναι οριζόντια? Να σας πω, αποφεύγοντας... Ναι. Αποφεύγοντας τους επιθετικούς προσδιορισμούς οποιοδήποτε πακέτου στήριξης και εκφεύγοντας του πειρασμού να σχηματοποιήσουμε τις περιγραφές μας, θα έλεγα ότι εκείνο που είναι ζητούμενο είναι όσες επιχειρήσεις πραγματικά αδυνατούν να απασχολήσουν το σύνολο του προσωπικού τους εξαιτίας του κορονοϊού, λόγω βαθιάς απώλειας κύκλου εργασιών, χωρίς να λέω οτιδήποτε άλλο προσδιοριστικών επίθετων, θα πρέπει να έχουν τη στήριξη στα μέτρα των δυνάμεων του κράτους. Με πρότιστη και πλήρη μέρημνα και φροντίδα για τον ξενοδοχειακό τομέα, για τον τουρισμό, στον οποίο, όπως πάρα πολύ εύστοχα το έχει περιγράψει ένας εξαίρετος συνεργάτης, μέλος της εκτελεστικής της ΟΕΒ, πριν από λίγα λεπτά μιλώντας μαζί του, είναι ο τουρισμός και ειδικότερα τα ξενοδοχεία, είναι το μπουκάλι με το κρασί, το οποίο για να πιούμε κρασί να χαρούμε, θα πρέπει να υπάρχει ακέραιο το μπουκάλι, μέσα στο οποίο χωρίς να ραγίσει, χωρίς να σπάσει, θα μπορούν όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι και τομείς να απολαύσουν εκείνον το οποίο δικαιούμαστε όλοι και το οποίο στερηθήκαμε εξαιτίας αυτής της απέσιας πανδημίας. Δεν έχει συμφωνηθεί χωριστό σχέδιο για τον τουρισμό, κύριε Αντωνίου, από τη σύσκεψη που έγινε στο Προεδρικό. Αυτό λέω. Αυτή η θέση της ΟΕΒ και πιστεύω για του ΚΕΒΕ, αλλά θα τα πει ο Μάριος, είναι ότι ο τουρισμός είναι μια ξεχωριστή οντότητα, ενότητα. Έχουμε δει τον τουρισμό μας, τη ξενοδοχειακή βιομηχανία και τις παρεμφερείς να στηρίζουν τον τόπο σε όλες τις προηγούμενες κρίσεις, τουλάχιστον αυτές που ζήσαμε εν ενεργή και εγώ και ο Μάριος. Έχουμε δει σήμερα να είναι ο τομέας εκείνος ο οποίος έχει πληγεί βαρύτερα, νωρίτερα και θα είναι ο τελευταίος που θα ανακάμψει. Συνεπώς οφείλουμε να δώσουμε έμφαση στη στήριξη να είναι ιδιαίτερη η μέρημνα και η φροντίδα για αυτόν τον τομέα και ιδιαίτερα την ξενοδοχειακή βιομηχανία, αλλά και οι υπόλοιπες δραστηριότητες με τρόπο στοχευμένο, με την έννοια ότι όπου υπάρχει ανάγκη λόγω του κορονοϊού
με βαθιά απώλεια κύκλου εργασιών, να βρεθεί εκείνη η ρύθμιση, την οποία επαναλαμβάνω για δεύτερη φορά, άρα είναι η τρίτη φορά που το λέω, ότι εμπιστευόμεθα τους δύο υπουργούς και τον πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι θα ετοιμάσουν κάτι το οποίο θα ικανοποιεί στο μέγιστο βαθμό αυτήν την ανάγκη, χωρίς να παραγνωρίζεται η άλλη μεγάλη και πολύ σημαντική ανάγκη της διαφύλαξης της βιωσιμότητας των δημόσιων οικονομικών. Mm-hmm. Μάλιστα. Ναι, κύριε Τσακή, εσείς τι είδους προτάσεις καταθέσατε, αν μπορείτε να μας πείτε, και επειδή απέφυγε τις λέξεις ο κύριος Αντωνίου, είπε όμως ότι όποιος έχει ανάγκη και έχει επηρεαστεί από τον κορονοϊό θα πρέπει να συνεχίσει η κυβέρνηση να τον στηρίζει και να τον βοηθά. Άρα εγώ το αντιλαμβάνομαι ως οριζόντια στήριξη σε όσους έχουν ανάγκη, ίσως με μείωση όμως των ποσοστών στήριξης ή και άνοδο του πώς έχει επηρεαστεί η κάθε επιχείρηση, ο κύκλος εργασιών της, για παράδειγμα. Κοιτάξτε, κύριε Φινικαρίδη, οι χαρακτηρισμοί οριζόντια, κάθετη, στοχευμένοι, νομίζω ότι είχαν χρησιμοποιηθεί σε αυτή τη διαδικασία για να μπορέσουμε όλοι να στείλουμε το μήνυμα, ή αν θέλετε να είμαστε πιο ακριβείς, στον προσδιορισμό των αναγκών που έχουμε ενώπιον μας. Ναι. Εμείς σαν ΚΕΒΕ είχαμε μπει ότι η δεύτερη φάση, αυτή που σχεδιάζουμε αυτή τη στιγμή, θα είναι πολύ πιο δύσκολη και πιο σύνθετη από την πρώτη, για τον αξής απλό λόγο. Στην πρώτη φάση μπορεί να ήταν πολύ μεγαλύτερη η ανάγκη και το πακέτο στήριξης και το πρόβλημα, διότι ήταν ολοκληρωτικά κλειστή η οικονομία. Ναι. Αυτή τη στιγμή πρέπει να κάνουμε, αν θέλετε, χειρουργικές παρεμβάσεις και επεμβάσεις πλέον, για να δούμε ποιους στηρίζουμε με ένα τρόπο που να μπορεί να ανταποκρίνεται στα δημόσια οικονομικά. Έχουμε δηλαδή κάποιους παράγοντες που πρέπει να συνυπολογίσουμε εις το πώς θα στηρίξουμε αυτή τη στιγμή τις επιχειρήσεις και τους εργαζόμενους. Σίγουρα θα ήταν το καλύτερο να είχαμε περισσότερα χρήματα για να είναι πιο πλατιά, αν θέλετε, και πιο γενναιόδορη στήριξη. Αυτό το ξέρουμε ότι δεν μπορεί να το έχουμε και το καταλαβαίνουμε. Άρα πήγαμε στη λογική ενός συνδυασμού παρεμβάσεων σε τομεακό επίπεδο και σε γεωγραφική προσέγγιση. Και εξηγούμε τι εννοώ. Ο τουρισμός, όπως είπε και ο Μιχάλης προηγουμένως, είναι ξεκάθαρο ότι αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα και θα πρέπει να τύχει μιας ξεχωριστής ή διαφορετικής, αν θέλετε, στήριξης σε ένταση και μέγεθος από ό,τι η υπόλοιπη οικονομία, διότι θα είναι σχεδόν κλειστός. Άρα εκεί προφανώς θα ακούσουμε κάποια μέτρα που να είναι πιο εξειδικευμένα προς τον τουρισμό, ξενοδοχεία, και παρεμφερών με αυτόν άμεσα συνυφασμένο. Και τα οποία θα επεκτείνονται και πέραν του Οκτωβρίου, αντιλαμβάνομαι. Δεν το ξέρουμε αυτό. Μπορεί και να είναι μέχρι τον Οκτώβριο, μπορεί και να είναι πέραν του Οκτωβρίου. Είναι θέμα καθαρά οικονομικό αυτό. Μάλιστα. Περιμένουμε να ακούσουμε την απόφαση του κράτους. Ναι. Από εκεί και εκεί έπαιξε πολύ στη συζήτηση και υπήρξε αρκετή παραγωγική συζήτηση κατά την περίοδο αυτή. Και μια λογική τομεακής προσέγγισης και γεωγραφικής προσέγγισης. Δηλαδή, υπάρχουν τομείς που στις υπόλοιπες επαρχίες, για παράδειγμα στη Λευκωσία, στη Λεμεσό, ένας κλάδος μπορεί να μην αντιμετωπίζει πρόβλημα, διότι λειτουργεί στοιχειοδός η αγορά. Υπάρχει ο ντόπιος πληθυσμός που κινείται, αγοράζει. Η ίδια οικονομική δραστηριότητα, για παράδειγμα, σε κάποιες τουριστικές αμυγός περιοχές, αφού είναι κλειστές, δεν έχουν κόσμο, δεν μπορεί να λειτουργήσει. Άρα, είδαμε και αυτό το στοιχείο, ότι κάποιον τομέα στη Λεμεσό ή σε μια άλλη επαρχία μπορεί να μην εμπιπτεί η επιχείρηση του κλάδου σε στήριξη, ενώ η ίδια επιχείρηση σε μια περιοχή άλλη που είναι κλειστή, διότι είναι καθαρό τουριστική, πρέπει να εμπιπτεί σε στήριξη. Έγινε λοιπόν μια σε βάθος παραγωγική συζήτηση, και θεωρώ ότι γι' αυτό είπα προηγουμένως πλέον οι όροι στοχευμένοι που ισχύει, οριζόντια που ισχύει, κάθε τι που ισχύει, δεν είναι πλέον ένα το στοιχείο. Έχουν μπει όλοι αυτοί οι παράγοντες μαζί στο σχεδιασμό για να μπορέσουμε με τα δεδομένα χρήματα που έχουμε να πετύχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Ελπίζουμε ότι οι ανακοινώσεις που θα έχουμε αύριο από την κυβέρνηση να μπορούν να ικανοποιούν, αν θέλετε, αυτές όλες τις εισηγήσεις που τόσο το ΚΕΒΕ και η ΟΕΜ έβαλαν, όσο και οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και το κράτος. Ναι. Βέβαια, εντάξει, όσο ήταν όλοι κλειστοί, υπήρχε αυτή η στήριξη σε όλους.
60% πληρωμή του μισθολογίου. Τώρα, επειδή κάποιοι αρκετοί έχουν ήδη ξεκινήσει να εργάζονται, άρα έχει αλλάξει το πόσο έχει επηρεαστεί ο κύκλος εργασιών της κάθε επιχείρησης, οπότε εκεί νομίζω θα μπορούσε να στοχεύει το ένα κομμάτι των μέτρων. Και το άλλο είναι ότι δεν ξέρω, θα μπορούσε να γίνει κάτι διαφορετικό με το ποσοστό κάλυψης των μισθών, ανάλογα και με το πόσο δουλεύει πλέον η κάθε επιχείρηση. Ναι. Και θα πρέπει να υπάρχουν και αποδεικτικά στοιχεία, βεβαίως, έτσι, όχι μόνο μία δήλωση. Εννοείται. Κάθε αίτηση που μπαίνει μέσα πρέπει να τεκμηριώνεται με κάποια αποδεικτικά στοιχεία για να αποφανθεί το κράτος αν εμπίπτει ή όχι στα σχέδια. Μάλιστα. Δεν ξέρουμε τις λεπτομέρειες. Εκείνο που σίγουρα θα πρέπει να αναμένουμε ότι θα ακούσουμε είναι ότι κάποιοι τομείς θα εξαιρεθούν από τα σχέδια, γιατί να μην επαναλαμβάνουμε αυτούς. Ναι. Τα κονδύλια περιορισμένα, άρα έγινε κάποιο είδους στόχευση. Mm-hmm. Αυτοί που θα είναι μέσα θα έχουν κάποια κριτήρια για να μπουν. Δεν ξέρουμε ποιο θα είναι αυτό το ποσοστό του μείωσης του κύκλου εργασιών. Και μπορεί, επαναλαμβάνω, να δούμε και ή το 60% να εφαρμόζεται, όπως ήταν πριν, ή ίσως και κάποια μείωση σε αυτό το ποσοστό, για να μπορούν να ικανοποιηθούν, αν θέλετε, περισσότερες επιχειρήσεις, παίρνοντας μια χαμηλότερη στήριξη για να πλατείνει το εύρος των εταιριών που μπορούν να μπουν. Κάπου σε αυτά τα πλαίσια εκτιμούμε ότι θα κινηθεί το πακέτο. Ναι, είμαστε σίγουροι, κύριε Αντωνίου, ότι θα μετρήσουν τα κουκιά οι υπουργοί και θα αναμένουμε να δούμε τις εξαγγελίες. Ήθελα να ρωτήσω και τους δύο πώς βλέπετε να κινείται η οικονομία μετά το άνοιγμα. Κύριε Αντωνίου. Ναι, να πω πριν απαντήσω το ερώτημα σας ότι εάν επιμένει κανείς να περιγράψω με προσδιοριστικών επίθετων τα μέτρα, θα πρέπει να είναι στοχευμένα. Με την έννοια ότι κάθε ευρώ πρέπει να πάει εκεί που πραγματικά, υπάρχει ανάγκη. Και μόνο εκεί που πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Ναι. Αλλά με αυτήν την έννοια θα επέλεγα το προσδιοριστικό επίθετο του στοχευμένου. Mm-hmm. Συνεπώς, τώρα η οικονομία, αντιλαμβάνεστε, είναι μετά από μια περίοδο σχεδόν 3 μηνών ολικής αδράνειας, είναι ανάμεικτη εικόνα. Είναι η εικόνα ενός σώματος μουδιασμένου κυριολεκτικά που προσπαθεί να βρει τους ρυθμούς του, που έχει τους περιορισμούς που επιβάλλει το πρωτόκολλο προστασίας της υγείας με τρόπο που μειώνεται αναπόφευκτα και αναγκαστικά η παραγωγικότητα και η αποδοτικότητα κάθε επένδυσης, όπου και αν είναι η δραστηριοποίηση, διότι λιγότερος κόσμος εξυπηρετείται, μικρότερες οι συμμετοχές οπουδήποτε. Είναι απίστευτο το εύρος του επηρεασμού από την εφαρμογή, από την τήρηση των πρωτοκόλων, τα οποία σωστά επέβαλε το κράτος για να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Από την άλλη, υπάρχει μια δυναμική η οποία διψά για επιστροφή σε ρυθμούς φυσιολογικούς και είναι εδώ που επικεντρώνει και η ΟΕΕΒ ένα σημαντικό μέρος των προσπαθειών της το τελευταίο διάστημα, να βεβαιωθούμε ότι μπορούμε να επισπεύσουμε την επαναφορά σε οικονομική δραστηριότητα και των κλάδων εκείνων που βρίσκονται ακόμα σε αδράνεια στη βάση του οδικού χάρτη που ετοιμάστηκε από την κυβέρνηση για επιστροφή. Απομένει η τέταρτη φάση που ολοκληρώνεται την 1η του Σεπτέμβρη και την οποία προσπαθούμε με λίγα λόγια να φέρουμε πιο μπροστά, απελευθερώνοντας δυναμική η οποία είναι πάρα πολύ έντονη, δυναμική η οποία μπορεί να αξιοποιηθεί μόνο τις περιόδους της καλοκαιρίας σε υπαίθριες δραστηριότητες και στεγασμένες φυσικά, και μπορούμε, πιστεύω, και αποδεικνύεται καθημερινά με την επινοητικότητα του επιχειρηματικού μας κόσμου, ένα μεγάλο μέρος της ζημιάς, το οποίο δεν μπορούμε να αποφύγουμε εξαιτίας των δεδομένων με τις αφίξεις λόγω του περιορισμού των χωρών από τις οποίες μπορούμε να δεχτούμε τουρισμό και τα γνωστά, να μην τα επαναλαμβάνω. Mm-hmm. Ένα μεγάλο μέρος εκείνης της ζημιάς μπορούμε να το καλύψουμε από τις δραστηριότητες οι οποίες δεν εξαρτώνται ή δεν εξαρτώνται απόλυτα από τις αφίξεις των τουριστών μας. Συνεπώς, εάν κάτι μπορώ να πω ως κατακλείδαν, είναι ότι είμαστε αισιόδοξοι. Έχουμε καλούς συνομιλητές. Το κράτος ουδέποτε κόφευσε στις εισηγήσεις μας. Να πω ότι μέχρι και χθες το πρωί κάναμε επιτόπια αναυτοψία με τους αρμόδιους αξιωματούχους του Υπουργείου Υγείας,
στον χώρο του κλειστού θεάτρου, του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας, ναι, με αξιωματούχους του θεάτρου, με αξιωματούχους του ΘΟΚ, με αξιωματούχους οργανωτών, επιχειρηματίες οργανωτών εκδηλώσεων, φεστιβάλ και όλων αυτών. Και η προσπάθεια είναι εκεί που είναι οργανωμένα τα δεδομένα, με ταξιθέτηση και αυστηρή εποπτεία και έλεγχο του τρόπου εισόδου, διακίνησης και εξόδου, ακόμα και σε κλειστούς ή ανοιχτούς υπαίθριους χώρους, να εξασφαλίσουμε τις εγκρίσεις αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην παραγωγική διαδικασία. Είναι απίστευτος ο αριθμός των επιχειρήσεων και των εργαζομένων που επηρεάζονται από αυτά τα οποία βρίσκονται σε αδράνεια. Ναι. Το δεύτερο και τελευταίο που θέλω να πω ως παράδειγμα των προσπαθειών μας είναι αυτό το καταπονεμένο και το ταλαιπωρημένο ζήτημα με τα νηπιαγωγεία. Ναι. Όπως ξέρετε, καταργήθηκε ο ανώτατος αριθμός των 12 παιδιών για τα νηπιαγωγεία για παιδιά άνω των 4 ετών με αλλαγή των πρωτοκόλλων. Παραμένει το 3 τετραγωνικά μέτρα ένα παιδί, αλλά εκείνον το ανώτατο όριο των 12 παιδιών σε κάθε αίθουσα έχει καταργηθεί. Απλά θα πρέπει να προσαρμόζεται το κάθε νηπιαγωγείο στο χώρο του. Η προσπάθειά μας, ναι, κύριε Φινικαρίδη, ναι, είναι να καταργηθεί και για τους βρεφονηπιοκομικούς σταθμούς, mm-hmm, δηλαδή για τα παιδιά κάτω των 4 ετών, έτσι ώστε να μπορέσουν τα νηπιαγωγικοί σταθμοί να φιλοξενήσουν τα παιδιά που θέλουν να πάνε και οι γονείς τους είναι έτοιμοι να τα πάρουν, για να μπορέσει να αποδεσμευτεί δυναμικό και στα νηπιαγωγεία να λειτουργήσουν κανονικά, που είναι μια τεράστια βιομηχανία και αυτή, mm-hmm, είναι πέραν των 400 τα ιδιωτικά νηπιαγωγεία και περίπου 350 τα δημόσια και δημοτικά. Συνεπώς, γίνεται μια προσπάθεια για να γίνει αυτό το οποίο ρωτήσατε και όλοι αναμένουμε μια θετική απάντηση, να ξεκινήσει να παράγει η μηχανή της οικονομίας, έτσι ώστε να καλύψουμε, ναι, όσο μεγαλύτερο μέρος της ζημιάς μπορέσουμε. Σαφώς, μέσα στο, ναι, έτος, ναι, αυτό είναι το πολύ. Λαμβάνοντας βέβαια πάντοτε υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα και λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ναι. Ναι, ναι, κύριε Τσακή, τελευταία κουβέντα και από εσάς. Κύριε Φινικαρίδη, ναι, σίγουρα γίνονται τεράστιες προσπάθειες, δεν είναι θέμα να τα δημοσιοποιούμε, τι κάνουμε. Γίνονται καθημερινά επαφές με εταιρείες, με κλάδους, για να δούμε πώς προχωρούμε. Ο τομέας των εκδηλώσεων είναι ένας τομέας με τον οποίο και εμείς μιλούμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε, ναι, για να ξανανοίξουν αυτές οι δραστηριότητες. Αλλά το σημαντικό είναι αυτό που είπατε εσείς. Οποιαδήποτε κίνηση πρέπει να γίνεται έχοντας υπόψη και το επιδημιολογικό και το υγειονομικό στοιχείο, διότι, ναι, εκεί πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να κάνουμε προσεκτικά βήματα, γιατί δεν έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε οπισθοδρομήσεις. Ναι, ακριβώς. Ναι, ναι. Να πάμε πίσω. Από εκεί και πέρα, ναι, ναι, η προσπάθεια είναι να κινηθεί η αγορά όσο παραπάνω μπορεί. Η εικόνα μέχρι στιγμής είναι σχετικά αισιόδοξη και καλή. Με το άνοιγμα των κλάδων και των δραστηριοτήτων υπάρχει ικανοποιητική ροή ανθρώπων και κατανάλωσης, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν είναι πιο κάτω η κατανάλωση και η ζήτηση από ό,τι υποκανονικές συνθήκες. Ναι. Η οικονομία θα είναι σε ύφεση δυστυχώς για τους επόμενους 4-5 μήνες, αυτό είναι βέβαιο. Ο τουρισμός είναι καταγεγραμμένο και δεδομένο ότι θα έχει μειωμένη οικονομική δραστηριότητα. Ναι. Οι επιχειρήσεις λειτουργούν με αυξημένο κόστος σε σχέση με το τι θα ήταν εάν λειτουργούσαν κανονικά, για τον απλούστατο λόγο ότι πουλούν λιγότερα και έχουν πολύ αυξημένο κόστος να λειτουργήσουν τηρώντας τους υγειονομικούς κανόνες, που αυτό επιβαρύνει τις επιχειρήσεις, δεν υπάρχει αμφιβολία. Ναι. Αν δούμε δε και το κομμάτι εξαγωγές, που είναι ένα σημαντικό κομμάτι για την κυπριακή οικονομία συνολικά, είτε προϊόντων είτε υπηρεσιών, και αυτές σε μεγάλο βαθμό είναι καθυλωμένες, γιατί δεν υπάρχει και η ευκαιρία να ταξιδέψει κάποιος, να πάει στο εξωτερικό να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους. Ναι. Άρα, εμείς καταλήγουμε σαν ΚΕΒΕ και λέμε ότι η ανάπτυξη και η μείωση αυτής της ύφεσης θα πρέπει να προέλθει από τις εχώριες πηγές. Και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι και οι εισηγήσεις που καταθέσατε ο ΚΕΒΕ στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, ότι πρέπει να δοθούν κίνητρα για την κυπριακή οικονομία, το κράτος να βγει με προσφορές και προσφοροδότηση έργων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα για να κινήσουν την αγορά. Ναι. Κύπροι να επιλέξουν τα ξενοδοχεία και τους χώρους εστίασης της Κύπρου να περάσουν, ναι, τις διακοπές τους. Νομένου ότι δεν θα τη χάνουν εκμετάλλευσης, έτσι, γιατί είχαμε και τέτοια θέματα. Εννοείται φαινόμενα αυτό, ναι, το, ναι, πράγμα. Ναι. Όποιος πάει να εκμεταλλευτεί τον καταναλωτή και τον πελάτη. Επειδή του, είχαμε τιμές φραπέ 5 ευρώ σε συγκεκριμένες περιοχές.
Εντάξει, καταλαβαίνετε εντάξει, ότι ναι, με αυτά τα δεδομένα αυτός που κάνει αυτές τις συμπεριφορές θα ακριβώς πρέπει να περιμένει ότι ναι, θα την πληρώσει. Mm-hmm. Δεν μπορεί να περάσει αυτό το πράγμα, ιδιαίτερα ναι, σήμερα με τις πολύ δύσκολες συνθήκες που περνούν πάρα πολλοί άνθρωποι και επιχειρήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τους δύο, κύριε Αντωνίου και κύριε Τσακή.